η γειτόνισσα. Ε, Τσαρλί, Τσαρλί, είσαι ερωτευμένος. Κωστά, ο Τσαρλί δεν θέλει να κάνει προπόνηση. Τσαρλί, έχουμε προπόνηση, αγόρι μου. Έχουμε προπόνηση. Έχουμε προπόνηση. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα και άλλη μια λαϊβάρα. Εννοείται πως η προπόνηση ανεβαίνει στο Logo Stories, τα ξέρετε τώρα. Απλώς μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε μεταξύ μας. Μιλάμε συνέχεια τα ίδια. Θέλω να σας πω κάτι μόνο. Σήμερα θα κάνουμε πόδια όμως γιατί μου το ζητήσατε να κάνουμε TRX. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν έχετε TRX. Παρ' όλα αυτά, ανεβάζω διάφορες προπονήσεις για να έχουμε ποικιλία. TRX έχω ανεβάσει μόνο στήθος πλάτη και σήμερα θα κάνουμε πόδια όμως. Θέλω να σας επισημάνω κάτι. Ότι ακόμα και εσείς που μπαίνετε μέσα και δεν θέλετε να κάνετε προπόνηση αυτή τη στιγμή, η καζούρα είναι το φετίχ μου, είναι αυτό που γουστάρω. Δηλαδή, μπείτε, κοροϊδεύετε, κάντε ό,τι θέλετε. Έτσι είναι η παρεούλα μας, γι' αυτό είμαστε φιλαράκια για να πειράζει ο ένας τον άλλον. Διασκεδάζω πιο πολύ όταν υπάρχουν μηνύματα και τα σχετικά. Λοιπόν, την καλησπέρα σας, την βλακεία σας, πείτε ότι γουστάρετε. Ερωτήσεις που δεν θα απαντήσω πάλι ή θα μπορέσω να απαντήσω γιατί θα κάνω προπόνηση. Και κάτι πολύ πιο σοβαρό. Παιδιά, πολλές φορές, ή μάλλον και εγώ και οποιοδήποτε γυμναστής, μπορεί να κάνουμε απίστευτα και περίεργα πράγματα. Όμως, πολλές φορές οι πιο απλές ασκήσεις, με τον κατάλληλο ρυθμό βεβαίως, είναι οι πιο αποδοτικές για το σώμα. Οπότε σήμερα θα δουλέψουμε 20 δευτερόλεπτα non-stop, δηλαδή δεν θα έχουμε διάλειμμα, θα έχουμε 20, 20, 20, 20, 20 και κάθε φορά που τελειώνει μια άσκηση μόνο θα κάνουμε διάλειμμα. Θα το δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, όσοι έχουν διαρρέξει να πάμε, να πάρουμε και να ξεκινήσουμε αμέσως για να γουστάρουμε πολύ. Λοιπόν, τι έκανε, καλησπέρα, δεν έχουμε. Πάρα πολλά, αλλά πάντα μου λες να μην μιλάω. Γεια από το Βάγκο. Η Σκουλικαντέρα, καλησπέρα. Σκουλικαντέρα, ετοιμάσου, ετοιμάσου. Για ένα λεπτό, γιατί καλά είμαι, Αναστασία μου. Γεια σου, πίπι μου. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω, εσύ κατά σχόλιά σου. Λοιπόν. Ο Βάγκος, καλησπέρα, τι κάνετε? Λοιπόν, καλά είμαστε, καλά, ευχαριστώ, πάμε για προπόνηση. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε, παιδιά, παίρνουμε το TRX μας. Πατάω μια πάυση εγώ μικρή. Παναγόπουλος, καλησπέρα. Σηκώσουμε το TRX μας, θέλουμε ένα τσίκ. Για αν έχω περάσει κάποιο, συγγνώμη, αλλά... Ωραία. Λοιπόν, πιστεύω το TRX μας και πάμε να ξεκινήσουμε με πολύ ωραίες απλές ασκήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε πόδια. Σημαντικό όταν κάνω κάθισμα, όταν κάνω σε TRX καθίσματα, τα γόνατά μου να μην πηγαίνουν μπροστά. Τα γόνατά μου δεν πηγαίνουν μπροστά ποτέ. Όταν κατεβαίνει ο λεκάνη πάει προς τα πίσω. Yes. Και όταν ανεβαίνω σήκω και γλουτούς. Για επιπλέον πίεση και επιπλέον δουλειά σε εμείς που δεν θα δουλεύανε ούτως ή άλλως. Με το που χτυπήσει, ανεβαίνω και αμέσως κάνω περιστροφή χεριών να ακουμπήσω σωστά μηνύκια. Πώς λέγονται αγαπητά, μηνύκια. Μιλίγια. Μιλίγια, μηνύκια, πώς τα είπα εγώ. Μιλίγια. Μιλίγια, όπως λέγονται. Να σου πω κάτι, στο επόμενο διάλειμμα θα κοντίνεις το TRX. Why? Γιατί δεν μου αρέσει εμένα. Να το δω. Τέλεια, χτύπησε, πάμε. Πάμε πάλι. 4 γύρους θα κάνουμε κάθε φορά. 4 διπλούς γύρους. Σ' αρέσει εδώ? Ναι. Τα χέρια δεδομένα. Στα χέρια μας δεν θέλω να ασκούμε μεγάλη πίεση. Να πατήσω και την αερόβια μου άσκηση. Το ξέχασα για να δω πόσες σελίδες θα κάψουμε. Ωραία. Και δουλεύω πάλι. Ισιώνω και στρίβω. Έτσι δουλεύω ψηλά τους ώμους μου και την ομοπλάτη μου ψηλά. Παναγιώτης Τσάκωνας, καλό απόγευμα. Έλα, γόρι μου. Και συνεχίζω. Σας πέτυχα, λέει, στην αερόβια. Στην αερόβια μου, τέλεια. Ωραία. Άρα κάνει. Έλα, συνεργαστούμε. Φου. Το κατάλαβα, Παναγιώτη. Ακόμα δεν ξεκινήσουμε τα αυτές, δάσκαλε. Σήμερα έχω ψηλιστεί και όλες, γι' αυτό και δεν φοράω μπλούζα. Πάμε one more. One. Γεια σου, Δέσποινα. Ο Χρήστος ρωτάει, Κωστάρα, 4 ασκήσεις πόδια με βάρη, είναι ok? Εγώ αφού έρθει την αλάκη μου, εγώ δεν κάνω καθόλου βάρη. Γι' αυτό θέλω να μπαίνετε στο... Ίσως εννοεί πόδια με βάρη, μήπως τα βαράκια που βάζουν, λέω εγώ. Δεν χρειάζεται βάρος, παιδιά. Κάντε την προπόνηση εδώ που δείχνω, να δείτε πόσο αποδοτική θα είναι. Σας είπα, πολλές φορές οι υπερβολές δεν κάνουν σωστά. Ο Βαγγέλης, καλησπέρα. Και ο φίλος μου Μαθιουδάκης, καλησπέρα. Ωραία. Παρένθεση, ζέσταμα προθέρμανση. Τίποτα, φίλε, όσο μου το λες, το βλέπω εκεί. Δηλαδή, με αυτόν τον άνθρωπο θα πάμε στην Κρήτη και θα γνωριστούμε από το ζέσταμα προθέρμανση. Χρόνια θα περάσει και αυτό ακόμα θα το συζητάμε. Λοιπόν,
κάνουμε διάλειμμα ανάμεσα στις ασκήσεις και όχι στα σετ. Λοιπόν, πατάω πάλι εγώ. Πάμε για το επόμενο τετρασέτ. Κάπα Κορδάτος, καλησπέρα παιδιά. Πάμε, έχουμε κάτσμα με προτάσεις, συγγνώμη, σκέτο. Προτάσεις σκέτο. Να ξέρετε κάτι, ότι για να βγει σωστά μια άσκηση, δεν πρέπει το σκηνή να χαλαρώσει ποτέ. Εάν χαλαρώσει όπως αυτό, είναι λάθος η άσκηση. Πρέπει συνέχεια να χειριζόμαστε το σκηνή και το σώμα μας εμείς. Καθαρά εμείς. Ωραία. Και επιτόπου πάμε κάτω. Και κλείνω, ανοίγω. Κλείνω, ανοίγω. Yeah. Απλές ασκήσεις. Με πιάνουν πολύ. Και συνεχίζω. Δεύτερο σκέλος. Στο διάλειμμα θα κοντίνει στο TRX. Ο Κορδάτος λέει καλησπέρα παιδιά. Πού να έρθουμε, λέει, να μας λιώσει εμάς τα εύσωμα μοντέλα. Όπου κουστάρεις έχουμε το χώρο σου αβίαστα. Η Αναστασία λέει πόσο δεύτερο έχεις βάλει, λίγα μου φαίνονται. Είπαμε, δουλεύω 20 και 20 συνέχεια, δεν σταματάω. Ο Ζούκης, καλησπέρα από παραλία. Γεια σου, κοντρούλη μου. Αντί να είμαι εγώ στην παραλία που έχω γραμμώσει, είναι ο Ζούκης, κατάλαβες. Αυτά είναι. Τρίτο. Μάνα μου. Ο Βάγκος γράφει καμία άσκηση για τη μέση, λέει, που πονάει έχουμε. Εν τω μεταξύ, όταν λέω Βάγκος, έχω μία φίλη που είμαστε από παιδιά μωρά μαζί και τη λένε Βαγγελιό. Και εγώ τη λέω Βάγκο. Και όταν λέω Βάγκο, νομίζω ότι μιλάω στο Βάγκο μου. Στο δικό μου Βάγκο. Γεια σου, Βάγκο μου. Ωραία, πάμε για το τρίτο μας τελευταίο. Ανοίγω, χαμηλώνω. Κλείνω, χαμηλώνω. Ανοίγω από την άλλη μεριά. Δεν θέλω τα γόνατά μας να ενοχλούνται, ξαναλέω. Καλησπέρα από Αμερική, Μαρία Κακονίκος. Α, είναι η... από την Ελαφώνησο. Κορίτσι. Νομίζω η μνήμη μου. Ακόμα δεν με έχουν πάρει πολύ τα χρόνια. Έτσι πιστεύω. Αν και τώρα την πιστεύω, ξεχνάω λίγο. Δεν ξέρω, ας το έχω πει, στο λέω δημόσιο. Μίξ Βαλμάρκ, καλησπέρα Δυναμίτη. Γεια σου, πρόβο μου. Φοβερή αλλαγή του Μίξ, του Μιχάλη μας. Μου είχε φωτογραφίες. Α, ναι, διατάσεις ο Μαφιουδάκης. Γιατί εγώ είπα ζέσταμα προθέρμανση. Το ίδιο πράγμα. Ο Χρήστος λέει προβολές, καλή άσκηση, Κώστα. Προβολές, καλή άσκηση, Κώστα. Ναι, η προβολή. Ρωτάει. Πολύ ωραία η προβολή. Λοιπόν, το ποντίναμε, όπως λέει η γυναίκα μου. Εδώ σου αρέσει. Τέλειο. Λοιπόν. Ζούκης, η προπόνηση την Πέμπτη απλά μάμισε. Ωραία. Πάμε όμως να μαμίσει κι αυτή. Λοιπόν. Τώρα, ανεβάζουμε ρυθμό. Τώρα θα ξεχωρίσουμε τις ασκήσεις μετά το πρώτο, ας πούμε, ζέσταμα που κάναμε. Μια άσκηση που μπορεί να μην έχει ξανακάνει. Γυρνάω το TRX μου και κάνω πιέσεις σαν να έχω μπάρα. Παιδιά, αυτή η άσκηση είναι απίστευτη. Σαν να έχω μπάρα. Όσο πιο πίσω πάτε, τόσο πιο δύσκολη είναι η άσκηση. Προσέχουμε όμως τη ρεσούλα μας. Καμιά άσκηση για τη μέση που πονάει, το είπα αυτό. Ναι, γιατί... τώρα αυτή δεν μπορεί να κάνει μια άσκηση. Γενικά πρέπει να δουλεύουμε όλο τον κορμό μας, ώστε η περιφέρεια αυτή. Και να δυναμώσει τους ραχιαίους. Έτσι δεν είναι. Χαμηλώνει και πάω. Κλείνω, ανοίγω. Κλείνω, ανοίγω. Δεν πρέπει να δυναμώσουν οι ραχιαίοι. Όλη η περιφέρεια δεν είναι μόνο η κοιλιακή. Αλλά για να στηρίξει το ένα το άλλο είναι σαν το πόδι. Το πόδι δεν δουλεύει μόνο τετρακέφαλο, δουλεύει και δικέφαλο. Ξαναλέω, το κάτσμα είναι προς τα πίσω. Ποτέ προς τα μπροστά τα γόνατα. Καταστραφήκανε. Έχω 10 διάλειμμα και δουλεύω 25 τώρα. Η Γιάννα, καλησπέρα από Πάτρα. Χάνω 1 κιλό την εβδομάδα και συνεχίζω. 15 κιλά έχουμε χάσει και, έχουμε, ακόμα, και έχουμε ακόμα 6. Yeah, όπως είχα πει όμως, δεν είναι ο στόχος της ζυγαριά, αλλά το πώς φαινόμαστε. Εάν χάσεις λίπος μπορεί να μην χρειάζεται να χάσεις και τα 6 κιλά. Αλλά λέει Γιάννα, αυτά τα πλαϊνά όμως, ρε Κώστα, δεν φεύγουν με τίποτα. Φεύγουν τελευταία, αγάπη μου, και εγώ δεν πρόβλημα έχω.
Παίρνω μια ανάσα. Παίρνω μια ανάσα. Πίπι. Να σου πω κάτι, είναι όλοι τόσο σοβαροί σήμερα. Έχω σοβαρέψει εγώ. Καλά, εσύ δεν σοβαρεύεις με τίποτα, αλλά... Ας πούμε, ναι. Θα χαμηλώσω λίγο τη μουσική. Τέσσερα. Yeah. Θα κάνουμε πολλές αξιούλες. Θα λούγω να βάζω τις γατούλες. Ας γατούλες, αγόρι μου. Πάμε, τρίτο. Απ' τις αγαπές μας και είσαι αυτή. Θα σας δείξω πολλές σκητσούλες σήμερα. Yeah, baby. Yeah, give me some more. One more, baby. Come on, bitch. Oh, yeah. Μην το βάζεις πολύ τώρα το ηχείο, γιατί παίρνει τον τοίχο και σταματάει να ακούει εμένα. Βάζ' το μακριά σου. Τελευταίο τρίτο. Ακούγει το ήχος, μην ανησυχείς. Το είχα δυνατά. Ρώτα και τα παιδιά να μας πούνε. Το είχα δυνατά, λέω. Άρα ακυρώνω την προπόνηση πάλι από την αρχή. Ναι. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Εγώ έχω όμως. Έλα τώρα. Σε πάρει και σηκώσου τώρα. Έλα τώρα. Το πίπι συμφωνεί. Τρία, δύο, ένα, οκ. Πάει και αυτό. Οχτώ λεπτά έχουμε κάνει τρεις σκησούλες. Α, ο Μάριος γράφει ότι δεν φαίνεσαι πολύ καθαρά, μπρο. Είναι το live που κάνουμε. Όταν ανέβεις το κανάλι. Φαίνεται σκοτεινά ή θολά. Αυτόν, αν μπορείς. Αλλά όταν ανέβεις το κανάλι, παιδιά, πάντα, δόξα τω Θεώ, ψιλοβγαίνει οκ. Είναι θέμα ώρας, φωτισμού. Αλλά στο local stories μετά, παιδιά, local stories. Πάει καλά, να πάμε καλύτερα. Γιατί όταν βλέπεις αποτελέσματα, αφού μπορώ εγώ, μπορεί αυτός, μπορεί και παραπέρα, μπορεί και παραδίπλα. Μπορεί και ο Πίπης. Και ο Πίπης μπορεί. Λοιπόν, πάμε επόμενη άσκηση. Η Αναστασία λέει για νούμερο, μπορώ να πάρω, λέει, την Αναστασία. Έρχεται με λίγο τώρα. Τέτοιο νούμερο σαν τον Κώστα. Μαζεύω, κάνω έκταση και ξανά κοιτά. Μαζεύω. Μηνύκια, πώς τα λες εκεί, μηνύκια. Και ξανά. Απ. Απ. Σαν πλάγιες εκτάσεις. Πολύ ωραία σκησούλα αυτή. Μάρια, αν μπορείς γράψε μου αν είναι απλά σκοτεινά. Απ. Ωραία. Και ετοιμαζόμαστε για πόδια. Τι έχουμε πόδια τώρα, κλειστά πόδια και μεγάλα jump. Ξαναλέω όμως, το κάτσιμα προς τα πίσω. Τα γόνατά μου να μην ενοχλούνται καθόλου. Προσέχουμε τα γονατάκια μας, σημαντικό. Να πέφτει το στήθος πίσω και το ποπός, κοιτάξτε, να πηγαίνει πίσω. Πίσω ποπός. Αθολώνει, λέει, λίγο η εικόνα. Είναι από το Instagram, από το live. Από ναι. Τη live μετάδοση. Στο YouTube, θα είναι... Έχουμε το θέμα αυτό πάντα στα live λίγο. Αλλά εντάξει, γουστάρουμε και λίγο που γίνεται αυτό, γι' αυτό το συνεχίζουμε. Τι, σ' αρέσει να είναι θολό? Όχι. Γιατί έτσι είπες. Εσύ είσαι θολή, εγώ είμαι γραμμωμένος. Στο θολωμένο μου μυαλό. Σε βλέπω θολό, δώσε μου ένα 100 ευρώ να σε καθαρίσω. Δείξει καπελάρα. Μου έχει κάνει δώρο βάγκρανση. Καπελάρα. Βάγκρανση lifestyle. Μα δεν είναι. Ωραία. Ωραία, τι έγινε, παιδιά. Τι έγινε. Η Αναστασία λέει να φάει popcorn μετά το γαύρο. Τώρα να φτάσω. Αναστασία, πέρα... εγώ το είπα για. Αεροπορικό. Τσάρλι, σε βλέπω. Ας γατούλες είπαμε. Πιπί μου. Όλα τα ζώα σήμερα εδώ. Χαμός. Και η γυναίκα μου που τραβάει. Βέβαια. Ζων. Το μεγαλύτερο. Αμα δεν ταιριάζαμε, δεν θα σε πεταιριάζαμε. Φακ. Άλλο ένα νομίζω έχουμε. Πάμε. Μην τα αφήσετε τόσο τελείως. Με το που πάει να σας φύγει, τραβάμε. Αυτές που σου λένε είναι για να μπορέσει να κάνει. Δηλαδή κλείνεις τους ώμους σου, τη μασχάλη. Μαζεύω, τάκα.
η μπουνιά μου, η ανάποδη να χτυπήσει στο κεφάλι μου. Δηλαδή είναι σαν να λες, μυρίζει μασχάλι μου να μυρίσω. Να δω. Σωστό. Το κάνεις. Αυτή η άσκηση είναι η λακκουβίτσα που βλέπουμε εδώ πέρα και θέλουμε να την κάνουμε όλοι. Λέμε τώρα. Ποιο είναι? Go, jump. 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 Με κλειστά λίγο πόδια. Προσέχουμε ξανά τα γόνατά μας. Το λέω συνέχεια γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Up, up, up. Ο Κούτσης λέει θόλος ο δάσκαλος. Τι έκανα? Να κάνει πιο συχνά live. Τι έκανε? Εντάξει τι πέρα. Ο Κούτσης λέει θόλος ο δάσκαλος. Να κάνει πιο συχνά live. Όχι ρε. Για να μην βρεις όπως το πέρα. Κούτσι. Ριόλι, ριόλι. Γιατί ριόλι? Από το ξέρει τον άνθρωπο. Όχι. Δέντρε. Εδώ ήταν στο φως, στο φως. Εδώ, εδώ, δεν στο δάσκαλο. Ναι, 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 στο φως. Λοιπόν. Α, ωστόσο λέει η Αναστασία θα κερδίσει, λέει το δώρο. πες μου, ποιο από τα... Μακάρι, να είναι τόσο τυχερή. Τσάρλι. Πάμε, παιδιά. Ξεκινάμε και πάλι, φύγαμε. Έλα, πιπί, ξεκίνα. Τώρα έχουμε εκτάσεις διαγώνιες, πάμε. Μία μεγάλη πλάτη, να ξέρετε, δεν έχει να κάνει με τις αρχές της πλάτης, αλλά με το να μεγαλώσει όμως. Αργό κατέβασμα, έκρηξη και αργό. Όπως λέω, εσείς χειρίζεστε το σώμα σας για να δουλέψει ο μυς. Δεν κρεμάνε δηλαδή τα χέρια. Όχι, αν κάνεις αυτό εδώ ας πούμε. Ναι. Άιτε, άιτε, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Χτυπάει το καρβανάκι. Και τώρα τι έχουμε, jump με κλειστά πόδια από εδώ και από εκεί. Τι σημαίνει τα πόδια από εκεί, θα δούμε τώρα. Πάμε. Up. Ωραίο συνδετή στα πρόχειρα ντυμένη. Είσαι γυμνή ακόμα. Δεν έχεις μάθει πως αηδεύουνε και πως αηδεύουνε το στόμα. Fuck. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά. Η Αναστασία λέει αν φοράς ένα άρωμα, ξέρεις αυτό, μιας διαφήμισης σοκολάτας, να έρθει να μυρίσουμε. Να έρθουμε να μυρίσουμε. Να έρθει να με φας. Σε αφήνω. Έλα να με γλύψεις, baby. Έλα να με γλύψεις. Κανόνισε την πορεία σου. Όχι εσύ, Αναστασία. Ρε αγάπη, το κοινό θέλει να με γλύψει, να κάνω τώρα εγώ. Όλα για το κοινό μου. Όλα για το κοινό μου. Όταν σε μπλοκάρει το YouTube. Εσένα αγαπάω, πώς το λέει ο άλλος. Εσύ η μία και άλλη καμία. Όλες οι άλλες, μια νύχτα μόνο για να συγκρίνω και να θυμώνω. Εγώ να τελειώνω. Πολύ τέλος ωραία. Τι ωραία. Ωραία τραγούδι. Τούσου ρε πάλι. Εσύ η μία. Τούσου. Και άλλη καμία. Εσύ το πάθος και αδυναμία. Μπράβο, μπράβο. Και όλες οι άλλες. Μπράβο. Μια νύχτα μόνο. Σωστά. Για να συγκρίνω. Ωραία το πας. Και να τελειώνω. Δώσε πόνο. Και παίζει και αρεμπίτα στο θέμα πίσω. Πολύ ωραία. Ο συνδυασμός αυτός νομίζω άρα, ότι είναι... Είσαι πρωτοπόρος. Ναι, ναι, ναι. Και αμοβόρος. Τρίτο. Τρίτο είμαστε αγάπη, δεν θυμάμαι, ναι. Όσο πιο διαγώνια κλίση, τόσο πιο δύσκολη άσκηση. Να ξέρεις ότι μόνο εσύ κολοχτυπιέσαι. Το ξέρω, δεν πειράζει. Απλά έτσι το λέω ενημερωτικά. Πείτε κανένα νέο ρε παιδιά, τι γίνεται. Κάντε κανένα κουτσομπολιό. Τι λες μου. Ναι ρε παιδάκι μου, εντάξει. Αφού δεν γυμνάζω τουλάχιστον. Φακ. 15 λεπτά προπόνηση, σε όλη θα τα κάνουμε. Καλά χαμός, ε. Χαμός, μόνος μου ρε, πάλι το ζω. Μόνος μου. Δεν πειράζει, το κάνουμε μετά στο κανάλι. Δεν με χαλάει εμένα αυτό. Αλλά ο λόγος που το κάνω είναι του λες τα λίγα μα. Να περάσει τώρα. Πίδα Κώστα, πίδα. Επίπ. Λίγο να ξεκουραστώ ρε παιδιά. Λίγο να ξεκουραστώ. Έτσι ξεκουράζεσαι. Ναι έτσι μου είναι. Χαλαρώνω εγώ έτσι. Έλα Τσάρλι, ξεκουράζε το Κώστα. Να και χοντρούλα μας. Λουλούν. Ναι, και ο Πίπης που ζηλεύει. Έλα στις φουσκάνει εδώ, έλα να δεις, έλα στις φουσκάνει, έλα να δεις. Άκου κολλάκι. Κολλο. Και ο Πίπης ζηλεύει. Αφρατουλίτσα μου, κορίτσι μου, κοριτσάκι μου.
Α, η Αναστασία θα σε φάει, λέει, αν δεν κάτσεις να ξεκουραστείς μετά το live. Ευχαριστώ, Αναστασία μου, που με προσέχεις. Αλλά η γυναίκα μου σήμερα θέλει τρέλες. Ναι, φαντάζομαι ότι εννοεί η κοπέλα πρέπει να ξεκουραστείς γιατί έχει και άλλες δουλειές. Όχι, απλώς μου λέει ότι επειδή κουράζουν πάρα πολύ και τρέχω από εδώ και από εκεί, μου λέει να ξεκουραστώ λίγο, αλλά όταν βλέπεις ότι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να κάνεις προπόνηση, να τους ενθαρρύνεις, ξεχνάς και την κούραση και όλα. Δευτέρα σε θέλει power η Αναστασία, να ξέρεις, και ο Θωμάς, ο Θωμάς λέει θέλει ένα βίντεο από το αυτοκίνητο, είδωλο. Αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε τώρα τι... Για πες. Τι. Τι είπες, περιμένουμε. Τι. Πάμε τώρα τι και λέω για πες. Ωραία, το ακυρώνω μόνο, πώς θέλω κάνω. Λοιπόν. Α, ωραία προπόνηση. Επίπι. Τώρα στα καθίσματα θα ανοιγοκλίνουμε πόδια γρήγορα με jump. Και στα χέρια μας θα κάνουμε μια σκισούλα άλλη, δηλαδή θα κάνουμε και δικέφαλα και άρσεις ώμων. Και πιέσεις ώμων, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε το δείξουμε. Είμαι εδώ πέρα σαν αυτοσυγκέντρωση δικεφάλου. Κάνω δικέφαλα, δικέφαλα και πάνω. Τζα. Τζα. Γεια σου, Πίπι. Πού είναι ρε παιδιά ο Πίπις? Πίπι μου. Α, η Αναστασία λέει, μα χαζολογάμε. Εγώ το είπα, το χαζολογάμε. Αφού δεν έχουμε TRX. Έχει δείξει, Αναστασία. Έχω δείξει TRX, προσθέσει κάτι σε ένα σκηνάκι. Τι άλλο κάνει και ζηλίκι να κάνει για να μάθετε. Πάμε τώρα, αν θα κλείσει τα γρήγορα, κοιτάξτε, εδώ. Ο Mix Van Mark ρωτάει αν το ύψος του TRX παίζει ρόλο στην εκτέλεση των ασκήσεων. Βεβαίως παίζει ρόλο, αλλά πρόσεξε, αναλόγως που το έχεις βάλει, πέφτεις στο διαγώνιο εσύ και το ρυθμίζεις. Ναι, η αρχική του ρύθμιση είναι στο ύψος στο γόνατο, έτσι δεν είναι? Στο ύψος στο γόνατο, η αρχική του ρύθμιση. Αγάπη μου, καμία σχέση με αυτό που λες, τι που το μάζεσαι τώρα. Εγώ είπα. Εννοεί ο άνθρωπος. Εσύ απαντάς. Δεν κατάλαβα. Πόσο ψηλά θα το βάλεις για να έχεις κλείσει? Εγώ έχω κλείσει από μόνος μου. Λοιπόν, πάμε πάλι. Δικέφαλα και τέτοιο. Εδώ φαντάζομαι θέλει και λίγο πιο ψηλά από εκεί που το έχω εγώ. Νομίζω θα κάνω ωραίο μαύρισμα. Α, εσύ. Ντάλα ο ήλιος. Του Πίπης. Όχι, ο Πίπης είναι στην αντιλιά. Εγώ που κάνω γυμνισμό να τα βγάλω. Εσύ και η φίλη σου. Με ήττα. Δεν θα πω όνομα, σε παρακολουθεί πάντα. Και είναι και κουκλάρα. Α, πες τη μωρέ. Πες τη, η Νόπη. Η Νόπη, αυτό θα πω. Η παρτενοπάρα μου. Η νοπάρα μου. Το τρελό μου το κορίτσι. Τι έπαθε τώρα, κοίτα. Μόλις σκέφτηκα. Κοίτα. Νόπη, κοίτα τι έπαθε. Κουράστηκα, ρε. Φακ, 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 φακ. Απλές ασκήσεις, κατανοητές, αλλά αν τις δουλέψουμε μικρό διάλειμμα, θα σπάνε. Φακ. Άλλη μία. Φακ. Πάμε. Δικέφαλα. Πάνω. Ελπίζω οι προπονήσεις που κάνω να είναι πάντα διαφορετικές και να μην μου βαριέστε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θα κάνω κάθε μέρα τα ίδια. Γιατί το κάνω επειδή κουσάνω και έξω το σώμα μου. Εντάξει, δεν υπάρχουν και άπειρες ασκήσεις. Όχι, αλλά συνδυασμός είναι η ιστορία. Αυτό. Όλη η ιστορία είναι συνδυασμός. Και το σώμα να μην μαθαίνει, να μην, όσο κάνεις κάτι συνέχεια, το αντιλαμβάνεται αυτό, συνηθίζει και δεν έχεις τα αποτελέσματα που πρέπει. Πρέπει να το ξαφνιάζεις. Ναι, και εγώ όταν κάνω διατροφή, ξαφνικά αντιλαμβάνομαι ότι έχει συνηθίσει. Πάω και τρώω 10 χάμπουργκερ, 5 πίτσες. Για τότε σου κάθομαι, για να μην συνηθίσεις. Και μετά του κάνω μπαμ, έκρηξη. Oh fuck. Όχι, παιδιά, δεν ισχύει αυτό έτσι. 4, 3. Oh fuck. Απλά με βολεύει εμένα. Ωραία, κουράστηκα. 21 λεπτά 300 θερμίδες, παιδιά. Τι λες τώρα. Χαμός. Ναι. Τι να πεις ρε φιλενάδα. Πίπι μου. Κοκοτσιά. Πάτε το παιδί μου. Τζα. Πίπι. Τζα. Πού
τόσο πίπης ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε ασκήσεις, παιδιά. Σας έχω κάνει απ' όλα. Πάμε να κάνουμε κάτι ακόμα. Έλα Πίπη, τώρα θα αλλάξουμε ασκήσεις. Είσαι έτοιμος? Λοιπόν. Α, ήρθανε. Ετοιμαστήκαν για τα τώρα παιδιά. Έχουμε ξεκινήσει με ένα ελαφρό ζέσταμα. Μετά έχουμε πάει σε ένταση προπόνηση. Και πάμε τώρα να το κλείσουμε με ισομετρικές. Μένω. Ο Μιτς Παν Μάρκ λέει, με κατάλαβε ο Κώστας, να σου πω κάτι και να μην είχε καταλάβει από ευγένεια ο άνθρωπος, αυτό θα έγραφε. Με το που χτυπήσει το καμπανάκι, με το που χτυπήσει, επιτόπιση επικάλυψη και μένω. Να λες τι κάνεις πριν. Έχουμε ισομετρικές και ισομετρικές τώρα. Ξεκινήσαμε με ένα ζέσταμα έντονο, φτάσαμε στη ψήλη σέντας προπόνησης στο κέντρο και πάμε τώρα να κάνουμε ισομετρικές. Εδώ είναι ok. Εάν δείτε δεν σας πιάνει μετά η άσκηση όμως. Τι? Θα πάτε λίγο πιο διαγώνια πίσω για να σηκωθείτε και να σας πιάσει. Γιατί αν φτάσω εδώ πέρα δεν έχει. Ναι. Okay. Σωστά. Εγώ καλά το κάνεις παιδί μου. Ωραίος. Από τις πιο δύσκολες ασκήσεις. Φαίνεται ότι η γωνία κλίση είναι μικρή, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί έχω τεντώσει τα χέρια μου και κλειδώνω πάρα πολύ την ομοπλάτη μου. Τραπεζοειδής, δουλεύουν όλα. Χαμός. Πάω επί τόπου. Πρόσεχε όπως είσαι, γιατί θα κάτσεις πάνω της. Νελή, Νάλα. Νάλα! Μη φωνάζει. Τι κόλλησε, δεν ακούει, είναι κουφή σαν και σένα. Ναι, όντως είναι κουφή γιατί είναι μεγάλη. Γι' αυτό είπα σαν και σένα. Κολόγρια. Τι λέει η Πίπη. Τι λέει η Πίπη. Τι λέει το πουλί μου. Καθώς και στα καθίσματα κουράζω τα χέρια γιατί πιάνω, στηρίζω με λίγο. Εντάξει, σιγά σιγά μεγαλώνεις κιόλας. Κοίτα με, look. Δεν μπορείς να έχεις την ίδια απόδοση που είχες πριν 10 χρόνια. Ναι, άλλα μου έλεγες το βράδυ. Άλλα μου έλεγες το βράδυ, Αγγελική. Ο Στέλιος γράφει, πάλι χοροπηδάς Ράμπο. Άστα να πάνε. Ποια είναι η Αγγελική Θανάση? Ποια είναι η Αγγελική Θανάση? 4, 3, 2, 1. Ένα διαλυματάκι ακόμα και θα πάμε στο επόμενο ισομετρικό πλάνο. 330 θερμιδούλες. Ο Στέλιος σε είπε Ράμπο. Προφανώς είδε το... Είδε το Rocky Balboa, ναι. Ποιος είδε αυτός ο Rocky, φέρτε μου εδώ. Με πιάνουν τρέλες, μάμα, με πιάσει τρέλα με εκείνη την ώρα, είναι όλα τέλεια. Φανταστικά. Να μπαίνετε στο Instagram, γιατί έχει τα story, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στο να μαθαίνετε πότε κάνουμε προπονήσεις live, πότε κάνουμε βίντεο live για διατροφές. Α, θα πεις τίποτα? Όχι. Εντάξει. Δεν λέω τίποτα. Δεν λέει. Λοιπόν, πάμε. Μούγκα. Μαζεύω πάνω και κλειδώνω εκεί τώρα. Εδώ. Φακ. Αυτό είναι ωραίο να μαυρίσεις και στη μασχάλη, έτσι. Μπορείς δηλαδή στην παραλία να κάθεσαι έτσι, να λες ότι κάνεις γυμναστική. Okay, και επί τόπου κατεβαίνω και μένω με τις μύτες μου, βλέπετε, με τις μύτες μου. Ποιες μύτες? Σηκώνω φτέρνα. Η Νάλα απελπίστηκε και παίζει μόνη της. 3, 2, 1, πηγαίνω πάλι πάνω. Αν δείτε ότι κουράζεστε, μπορείτε να πάτε λίγο πίσω, αλλιώς πιο χαμηλά, ανάλογα την πίεση που θέλετε να νιώσετε και την αντοχή που έχετε. Yes. Ωραίος. Πάω πάλι σε ημί, με μύτες. Έχω κάνει δύο, αλλά επειδή γουστάρω θα σας δείξω κάτι τώρα. Θα σας δείξω κάτι. Τρίτο πλάνο είναι. Σηκώνομαι, να σας δείξω μια σκιτσούρα πολύ ωραία. Βλέπετε. Είμαι σε ωραία γωνία κλίση. Και δουλεύω όμως εφόλης της ύλης. Έτσι να γουστάρουμε να δείξουμε καλά πραγματάκια. Η Αναστασία θα ήθελε, λέει, πεντάλεπτη σανίδα, αλλά την φωνάζουν και πρέπει να μας αφήσει. Ναι, γιατί δεν την έκανα, πέτσι. Όμως το προηγούμενο βίντεο. Το έκανε, το προηγούμενο. Κατάσα μου τώρα τι έκανε.
Μόνο λόγια ήταν τίποτα και πέρα. Μόνο λόγια που χάνονται τη μέρα. Κάνε τις ισομετρικές. Διάλειμμα. Ο 26 λεπτά 27 έχουμε κάνει. Θα κάνουμε άλλο ένα σετάκι. Φιλιά από την Αναστασία, να κάνουμε και μία βουτιά για εκείνη. Φιλάκια, φιλάκια, κορίτσι μου. Σας είπα μισή ωρίτσα για να γουστάρουμε. Εμένα το πρόγραμμα με πιάνει αμέσως. Ελπίζω να σας πιάνει και εσάς. Ξαναλέω όμως, να βρείτε τη γωνία κλίση, μην το κάνετε εύκολα. Το θέμα είναι να κουραστείτε και ας μην βγει το πρόγραμμα. Όχι να το βγάλουμε για να έχουμε να λέμε. Δεν ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλον. Ο ένας παροτρύνει τον άλλον για να κάνει κάτι καλύτερο, παιδιά. Και αν τα κάνετε καλύτερα από μένα, χαλάρι σας και μπράβο σας, δεν πειράζει. Καλησπέρα Γιάννη. Λοιπόν, γράφει ότι. Φίλε Γίγαντα, σε ευχαριστούμε για τις τρελές προπονήσεις σου. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε, ακούστε τώρα κάτι που δεν έχετε ξανακάνει. Που λέει ο λόγος τώρα. Λοιπόν, δεν θα λέω για να γίνει χαμός. Λοιπόν, θα έχουμε. Α, είναι κάποια Μαρίνα Λοΐζου εδώ. Ποια είναι αυτή? Μαρίνα. Ποια είναι, ξέρεις καμία Μαρίνα? Όχι, αδερφή μου. Μα πιάσανε, Κώστα. Με χτύπα και όταν ήμουν μικρός, γι' αυτό είμαι τόσο βλαμμένο. Καλά του κάνεις, Μαρίνα. Προφανώς λίγα του έριχνες. Λοιπόν. Έστειλε καρτούλα. Ωραία, ναι, που με χτύπαγε. Τώρα. Όχι, όχι, πριν. Λοιπόν, από αυτό. Για να τελειώσουμε, έχουμε κάνει 28 λεπτά. Θα κάνω κάτι. 3 λεπτά. Δεν το ξανακάνει, τώρα μου ήρθε. 3 λεπτά κάθισμα και όμω ταυτόχρονα για να τελειώσουμε. Τι γίνει. 3 λεπτά, θα τα λάβω τώρα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να βλέπει και ο Χριστόφορος και ο Στέφανος. Τα νηψάκια μου, Στέφανος και Χριστόφορος. Λοιπόν, 3 λεπτά non-stop, θα κάνω κάθισμα και γωνία πάνω κλίση, για να δούμε. Θα τα καταφέρω. Λοιπόν, πάμε. Και λίγες στούριξες, Μαρίνα, και λίγες. Δεν το βλέπετε. Σιγά μην γίνει αυτό 3 λεπτά. Ακούστε, τα σκέφτομαι όλα τώρα. Να, ο Δημήτρης είπε να μαυρίσει τη μασχάλη. Καλά λέει και ο άνθρωπος είδε. Κάνε παγόντσι και μια δημιουργία της μασχάλης στους πάπες. Παιδιά, αυτά τα λέει γιατί μικρός όντως τις έφαγε από τις αδερφές του. Παιδιά, 3 λεπτά δεν γίνεται αυτό. Αλλά εγώ θα το προσπαθήσω. Α, εντάξει. Έχει μπει το... η αφή Λοΐζου όλη εδώ. Ναι, ας ασχοληθεί κανένας που κάνω προπόνηση εδώ πέρα, μην θα γράψει τα... Να σου πω κάτι, δεν φτάνει που σε στηρίζουν εδώ. Μα δεν στήριξε αυτό. Μα κορίτσια, δεν... θα λέω εγώ. 3 λεπτά κοκομής παλεύω εδώ. Η Ελένη λέει δεν θέλει να νιώθει πίεση. Αγφώνομαι. Αγφώνω γρήγορα. Ούτε σαν αδερφές δεν κάνω φόλο. Μας έχουν μείνει 1,5 λεπτό, παιδιά, δεν γίνεται. Πρέπει μία φορά να τραβήξουμε ένα βιντεάκι family workout. Ναι, ναι. Θέλετε, κορίτσια, για πείτε. Μην ξεχάσουμε. Μην ξεχάσουμε. Γαμπροί, αδερφές, ανήψια, μαμά, μπαμπάς, θα γίνει εδώ. Και ο μπαμπάς, ναι, ναι. Να δω πού θα πάμε την κοιλιά του. Λοιπόν, κορίτσια, για συνεννοηθείτε όποτε θέλετε. Εγώ θα τραβάω. Όντως όμως, family workout, ωραίο έτσι. Έχω προπόνηση σου λέω εδώ πέρα. Σε βλέπουμε. Σε καμαρώνουμε εδώ. Ναι, ναι, δεν βλέπεις. Φτού σου, πανικάρι μου. Φτού σου. Τι, μόνοι αδερφές μου μείνανε στο live. Εμείς οι τρεις μιλάμε. Θα πατήσω, μα είναι. 50 δεύτερα ακόμα. Μόνος μου, δεν πειράζει. Όταν κουραστείτε προσέξτε μην βγάζετε έξω από να ξαναλέω. Αν τα πήγες ο κόλος. Η Μαρία Κατσανεβάκη λέει καλησπέρα από Κρήτη, αν και το επίθετο ήταν στάνταρ κρητικό. Και λέει μόλις τελείωσα προπόνηση από το YouTube. Δεν είχα δει ότι έχουμε εδώ live. Πραγματικά ευχαριστώ, λέει, τον Κωνσταντίνο για όλα αυτά που με έχει μάθει, που έχω μάθει από αυτόν το τελευταίο διάστημα. Και καρδούλα. Μου δίνεις μεγάλη χαρά. Και μην νομίζω ότι επειδή αυτό που το λέω σε όλους, ναι, μου δίνετε χαρά όταν βλέπω ότι υπάρχει αποτέλεσμα αυτά που κάνω. Βεβαίως μου δίνετε χαρά, παιδιά. Και αυτό με κάνει να είμαι πάλι εδώ πέρα σε live. Τα live τα κάνω για να μιλάμε μεταξύ μας λίγο. Και φοβήθηκε. Και να υπάρχει λίγο ένταση, μια επικοινωνία μεταξύ μας για να μην τη χάνουμε. Αλλά όλα ανεβαίνουν και τα live ανεβαίνουν στο κανάλι, στο Λοκοστόρις, οπότε όλα είναι τέλεια.
Νομίζω ότι εμένα με πιάσει προπόνηση. Μπορώ να πω, για να μην λέω ποτέ ψέματα, στους ώμους πιάστηκα πιο πολύ από τα πόδια. Γιατί εγώ συνήθως στο TRX ξεχωρίζω. Πολλές φορές τα πόδια μου τα κάνω χωρίς TRX, γιατί μου αρέσει πιο πολύ. Το θεωρώ πιο έντονο όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή θέλατε TRX πόδιά μου, σας έκανα ένα απλό πρόγραμμα. Μισή ωρίτσας, 450 θερμίδες, όλα καλά. Γρήγορα προγράμματα, γρήγορα αποτελέσματα, γιατί αυτό θέλετε. Εντάξει, την λοιπόν. Την άλλα. Μου. Λοιπόν, για να κάνουμε για Loco Stories με τον Αλάκη μου εδώ. Τσαλούκο, έλα εδώ, Τσάλι, έλα εδώ. Χαιρετίστε εδώ πέρα το κοινό μας. Τα σκυλάκια μας, χαιρετίστε το κοινό μας. Πιπί, πες γεια. Θα ανέβει. Λοιπόν, θα ανέβει στο YouTube αυτές τις μέρες, θα ενημερωθείτε από story και από το YouTube μέσα που η γυναίκα μου κάνει φοβερές ενημερώσεις καθώς ασχολείται με όλα αυτά και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Loco Stories με αγάπη. Άλλη μια λαϊβάρα έφτασε στο τέλος της. Έφτασε στο τέλος. Άλλη μια λέει παρέμβαση στο τέλος. Loco Stories με αγάπη, παιδιά. Σχόλια, ρωτήστε με, κάντε ράντε για να δούμε τι θα κάνουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Ο ένας βοηθάει τον άλλον όπως μπορεί. Αφού μπορώ εγώ, μπορείς και εσύ. Μείνε έτσι όπως είσαι. Τέτος το χέρι. Εκεί. Μην κουνιέσαι. Μην κουνιέσαι. Μην ακίνητος. Καλός είσαι.